Καλημέρα και πάλι. Να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, κυρία Μπακογιάννη. Καλό καλοκαίρι. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι να έχουμε και εσείς επίσης. Έρχεστε και μία μέρα που μάλλον έχουμε δικαίωμα να αισιοδοξούμε σήμερα λόγω των εξελίξεων στις αγορές. Κοιτάξτε, είναι αναμφισβήτητα θετικό γεγονός. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το να βγαίνει η Ελλάδα, έστω και δοκιμαστικά, έστω και προστατευμένη, έστω και έτσι με τις ειδικές συνθήκες που βγαίνει, στις αγορές είναι ένα θετικό βήμα. Το ερώτημα το οποίο τίθεται, και νομίζω ότι τίθεται πλέον από όλους τους Έλληνες, ήταν αν ήταν ανάγκη να περάσουν 3 χρόνια, να χάσουμε 100 δισεκατομμύρια, να πληρώνουμε τους φόρους που πληρώνουμε σήμερα, για να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό της χώρας να μας λέει, λέει, παιδί μου, έκανα λάθος. Μάλιστα. Έκανα λάθος επιλογές, διάλεξα λάθος ανθρώπους, έκανα λάθος. Το ερώτημα είναι ότι το γράψε λάθος. Σβήνει και τα υπόλοιπα. Σβήνει το κόστος που πληρώνει σήμερα η ελληνική επιχείρηση, ο άνεργος που δεν μπορεί να βρει δουλειά λόγω των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών, η υποχώρηση που έχουμε στην ανταγωνιστικότητα της χώρας και όλα αυτά. Πάντως και αυτά, κυρία Μπακογιάννη, που λέτε τώρα, ήταν στοιχεία που είχαμε και προ-ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε. Δεν μας τα έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Είχαμε, κύριε οικονομού. Είχαμε, γιατί είχαμε μια τεράστια κρίση. Η Ελλάδα χρεοκόπησε. Ξεκινήσαμε από τις χειρότερες δυνατές συνθήκες. Φτάσαμε όμως κάποια στιγμή. Ένα βήμα, το 14. Ένα βήμα πριν. Και εκεί που φτάσαμε ένα βήμα πριν, γυρίσαμε πίσω και γυρίσαμε τόσο πολύ πίσω, ώστε για να βγούμε ξανά σήμερα. Το κόστος είναι δυσβάσταχτο για τον κόσμο. Δηλαδή, αν όποιος βγει λίγο στην πιάτσα, εγώ τώρα έλειψα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημόσια ζωή, και είχα όμως την ευκαιρία να μιλήσω με πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στην αγορά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σου λένε οι άνθρωποι. Δηλαδή, έρχονται τα καθαριστικά και τους φεύγει το καφάσι, όπως μου είπε κάποιος, έτσι πολύ χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν αντέχεται αυτή τη στιγμή αυτή η κατάσταση. Και ο άλλος πανηγυρίζει. Σου λέει, ναι, λέει, με είπανε ψεύτη, αλλά δεν με είπανε κλέφτη. Μπράβο, μεγάλε. Σε είπανε ψεύτη. Και το να σε λένε ψεύτη, εγώ θυμάμαι ότι ήταν ύβρις. Δεν ξέρω εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε. Τουλάχιστον ο Μητσοτάκης αυτό υποστήριζε. Αλλά θεωρώ ότι είναι ύβρις. Για να λέμε την αλήθεια, θα σου πω. Αυτό ήταν το μότο. Εντάξει, αυτό ήταν το μότο του Μητσοτάκη, και νομίζω και του μεγάλου και του νεότερου. Για το μεγάλο λόγο. Η ίδια είναι η γραμμή. Νεότερο θα έρθουμε μετά. Αλλά η ουσία της υποθέσεως είναι ότι το να βγαίνεις και να λες ότι ναι, είπα ψέματα. Είπα ξύπα. Και τελείωσε την υπόθεση. Εντάξει, πάντως είναι και μια γενναία αυτοκριτική, λένε κάποιοι αυτοί που έκαναν ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι και εύκολα τα πει ένας πολιτικός αυτά. Ότι έκανα λάθη, έκανα λάθος επιλογές. Μπορεί να υπόθηκαν και κάποια ψέματα. Είχαμε αυτά πάτες. Εντάξει, ήταν μια καινούργια κυβέρνηση, δεν είχε ξανακάνει εξουσία ποτέ. Ήταν στο 3% και ξαφνικά βρέθηκε στην κορυφή. Επομένως, κάποια πράγματα λέει τα κατανοεί και η κοινωνία, ξέρετε, κυρία Μπακογιάννη. Ενδεχομένως, κύριε οικονόμου, μπορεί να τα κατανοεί, αλλά τα πληρώνει. Τα πληρώνει πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σας πω ότι εκείνο το εφιαλτικό καλοκαίρι του 2015, εγώ, όχι κάποιος άλλος, προσωπικός, θα είχα σηκώσει και 20 τηλέφωνα. Και, για εξωτερικό μιλάτε. Όχι, πέραν του εξωτερικού, στο εσωτερικό. Και τους έλεγα, από την κορφή μέχρι τους διάφορους υπουργούς, και τους έλεγα, παιδιά, για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού δεν το βλέπετε. Δεν υπήρχε το άλλο της άγνοιας. Να είμαστε ξεκάθαροι. Οι πολιτικοί είχαν που ακολουθούσαν, λέτε, είχαν προειδοποιηθεί, τους το είχαμε πει ούρμπι ετ όρμπι. Θα μου πείτε, όταν κάτι σου λέει αντιπολίτευση δεν τα ακούς, ενδεχομένως δεν τα ακούς, αλλά όταν κάποιος σου το λέει και στο λέει καλόπιστα και δεν στο λέει για να το βγάλεις στη δημοσιότητα, αλλά σου λέει ότι, παιδί μου, αυτό το οποίο έγινε στο συγκεκριμένο συμβούλιο είναι καταστροφή για τη χώρα, ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι πηγαίνανε με αυτή τη λογική. Και δυστυχώς σήμερα αυτό επιβεβαιώνεται. Αύριο θα μας πει τα ίδια για τον Καμένο. Θα μας πει συγγνώμη, λάθος. Έκανα λάθος επιλογή στον Καμένο. Ο Καμένος ήταν έτσι και έτσι και έτσι, αλλά έκανα λάθος επιλογή. Μάλιστα. Λυπάμαι, αλλά αυτό έχει κόστος. Δεν είδα όμως και κανέναν άλλον να αναλαμβάνει τις ευθύνες του και να λέει: ελάτε, ρε παιδιά, να συνεργαστούμε. Έκανε ένα άνοιγμα, για παράδειγμα, στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Δεν άκουσα τίποτα από εκεί. Καμία ανταπόκριση. Κύριε οικονόμου, σήμερα πλέον είναι αδύνατο. Δεν είναι μόνο ο Καμένος, μιλάτε μόνο για τον Καμένο. Θα σας πω γιατί λέω για τον Καμένο. Λέω για τον Καμένο γιατί όταν ο κύριος Τσίπρας κέρδισε τις εκλογές του Σεπτέμβριο, πριν από 2,5 χρόνια, είχε τη δυνατότητα να κάνει το οποιοδήποτε άνοιγμα. Και εγώ δεν νομίζω ότι υπήρχαν
αρνήσεις όταν η Ελλάδα είχε φτάσει στην κυριολεξία στο χείλος του γκρεμού και ήτανε, είχε καταστραφεί και μπήκαμε εμείς στη μέση να κρατήσουμε τη χώρα μέσα στο ευρώ. Διότι έτσι έγινε, γιατί αλλιώς για τρεις μέρες ήμασταν εκτός. Αλλά τότε είχε τη δυνατότητα. Σήμερα έχουμε έναν αυταρχισμό, μία αμφισβήτηση των θεσμών, μία κρίση δημοκρατίας τεραστίων διαστάσεων στη χώρα. Αυτό το φαίνεται αφορμή τώρα από τα της δικαιοσύνης και το λέτε αυτό, ή όχι μόνο. Θα σας πω, πω 2-3 παραδείγματα. Η μεταπολίτευση είχε πάρα πολλά αρνητικά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η μεταπολίτευση όμως, αν θέλετε, κυβερνήθηκε από μία γενιά που είχε ζήσει τη δικτατορία. Είχε ζήσει την έλλειψη της ελευθερίας και είχε τρομακτική ευαισθησία σε αυτό που λέγεται δημοκρατία. Ήτανε αδιανόητο για όλα αυτά τα χρόνια, εποχές μεγάλων πολλώσεων τώρα, έτσι, δηλαδή σκοτωνόμασταν μεταξύ μας. Ήταν αδιανόητο να αμφισβητηθούν οι θεσμοί της δημοκρατίας. Σήμερα για πρώτη φορά, με τον Εσπερινό, όπως είπε ο Βενιζέλος της μεταπολίτευσης, αλλά δεν είναι ο Εσπερινός. Σήμερα για πρώτη φορά αμφισβητείται η λειτουργία της δημοκρατίας. Όταν ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται στη Βουλή και λέει ότι είναι θεσμικό εμπόδιο η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, οφείλει κάποιος να του πει ότι το Συμβούλιο Επικρατείας εφευρέθη από τον Ελευθέριο Βενιζέλο ως το τελευταίο καταφύγιο του πολίτη έναντι της αυθαιρεσίας της κρατικής εξουσίας, έναντι της αυθαιρεσίας των κυβερνήσεων. Γι' αυτό προσφεύγει ο πολίτης στο Συμβούλιο Επικρατείας. Αλλά γιατί συμβαίνει αυτό τώρα, γιατί έχουμε αυτή την επιθετικότητα έναντι των θεσμών, όπως λέτε. Διότι έχουν μία παντελώς αυταρχική νοτιοαμερικάνικη λογική ότι η αριστερά δικαιούται να κάνει τα πάντα. Ποια αριστερά είναι το ερώτημα, αλλά εν πάση περιπτώσει η αριστερά δικαιούται να κάνει τα πάντα, διότι δίκαιο είναι το δίκαιο του λαού και ούτω καθεξής. Και κατόπιν τούτου όλοι οι θεσμοί αμφισβητούνται. Αυτά τα οποία τα καραγκιοζηλίκια του περνάει παπά στην τώρα. Κοινωνία όμως αυτό που λέτε εγώ τώρα. Πιστεύω ότι περνάει. Περνάει διότι η κοινωνία το παρακολουθεί αυτή τη στιγμή άναυδη. Έτσι, το παρακολουθεί διότι ο Έλληνας είναι και δικομανής. Προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Θέλει μία δικαιοσύνη. Δηλαδή, αν αμφισβητεί και ο πολίτης πια αυτούς τους θεσμούς, σου λέει, αφού το λέει ο Πρωθυπουργός. Απαράτα μας, το σπίτι του πολίτης δεν με νοιάζει. Δεν το πιστεύω. Είναι έτσι. Αν δείτε τις έρευνες, θα δείτε ότι η δικαιοσύνη είναι πάρα πολύ ψηλά. Ναι. Η αστυνομία είναι πάρα πολύ ψηλά. Αυτή η ταλαιπωρημένη αστυνομία. Άρα, τι όφελε στο πολιτικό λάθος από όλη αυτή την ένταση τελικά. Απευθύνονται σε ένα δικό τους μικρό ακροατήριο, το οποίο προσπαθούν να συσπυρώσουν. Κάνουν προσπάθειες ελέγχου της ενημέρωσης, γιατί φταίει η ενημέρωση η οποία παρουσιάζει τα πράγματα. Θα πούμε και γι' αυτό, γιατί έχουμε και άλλα επεισόδια σε αυτό το σύνολο. Ναι, έχουμε το επεισόδιο του τελευταίου, του παπά. Αυτό λέω. Ναι, αυτό. Το οποίο είναι καταπληκτικό. Εδώ τι θα καταλάβεις εσείς ότι πάει να γίνει, για την πλατφόρμα που αφορά στην τηλεοπτική διαφήμιση. Εγώ αυτό το οποίο έχω καταλάβει είναι ότι απέτυχε ο κύριος Παπάς με τα 4 του κανάλια. Μας είπε χθες υπερηφάνως στη Βουλή ότι, τι λέτε, λέει, δικαιώθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας, δηλαδή, ξέρετε, δεν το είναι άσπρο μαύρο. Θα είναι 7. Ναι, ναι, θα είναι 7. Και από την άλλη μεριά έρχεται τώρα να, δια των οικονομικών, δια του οικονομικού ελέγχου, να επιβάλλει γραμμή στα κανάλια. Και να ελέγξει, αυτό είναι το διατάγμα. Και τη ροή του χρήματος. Και βεβαίως να σταματήσει την ελεύθερη, τις ελεύθερες συμφωνίες. Μπορεί να σταθεί αυτό πουθενά, κύριε. Μα δεν θα σταθεί, μα δεν τον νοιάζει. Δεν τον νοιάζει, δεν θα σταθεί, θα πέσει σε όλα τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, θα πέσει παντού, δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Και από την Κομισιόν θα πέσει από παντού, αλλά στο μεταξύ θα έχει κάνει το τζετζελέ του. Θα έχει περάσει σε ένα κοινό, σε ένα ακροατήριο. Ναι, θα έχει περάσει το ακροατήριο, θα έχει προσπαθήσει να εκβιάσει και να απειλήσει δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης. Και αυτή θα είναι η προσπάθειά του και από εκεί πέρα θα τη φάει στο κεφάλι όπως συνήθως συμβαίνει από τις δικαστικές αποφάσεις και γι' αυτό προετοιμάζει τη λογική ότι εμείς πολεμάμε, είναι θεσμικό εμπόδιο το ένα και θεσμικό εμπόδιο το άλλο. Αλλά η διαπλοκή δεν μας αφήνει και τα λοιπά. Ένας εχθρός είναι τα μίντια, ο άλλος εχθρός είναι η δικαιοσύνη. Όταν πέσουν και δύο αυτά τα επιχειρήματα, αυτοί οι εχθροί, μπορεί να εφευρεθεί και ένας τρίτος ή τέταρτος. Βεβαίως. Μα η προσπάθεια να εφευρεθούν εχθροί είναι σταθερή. Έτσι. Αλλά το κέρδος δεν φαίνεται υπάρχει, να είναι δηλαδή προσπαθούσα να σκεφτώ παλαιότερα, εάν υπήρχε περίπτωση
υπουργοί κυβερνήσεων να λέγανε αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία, εχθές που βγήκαν στις αγορές, είπαμε ένα θετικό μήνυμα. Ναι. Με την κριτική για τα προηγούμενα τρία χρόνια και λοιπά. Με την κριτική, γιατί πληρώνουμε. Ναι, έτσι, ναι. Όταν η Πορτογαλία σήμερα έχει επιτόκιο 1%, mm-hmm. οι Έλληνες πολίτες, καλός ή κακός, αύριο θα πληρώσουν το επιτόκιο 4,7%. Άρα έχει μία διαφορά. Να την κάνουμε. Θυμάστε τον κύριο Τσίπρα τι έλεγε τότε. Ή το Κογλίφι και τα λοιπά και αυτά και όλα. Τα πόδια μας κλπ. Αυτή η λογική όμως, η λογική ότι μπορώ να λέω ό,τι θέλω, όπως θέλω. Δεν έχει καταρρεύσει αυτό τώρα, κύριε Παπαγιώνα. Ο κόσμος έχει πληρώσει φόρους ανελέητους. Έχουμε όλοι φτωχύνει περισσότερο. Χρωστάμε όλοι από ένα βουνό ακόμα από ό,τι χρωστάγαμε πριν. Δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος πια. Απολύτως. Εγώ το βλέπω και στις δημοσκοπήσεις. Και αν το θέλετε, να το δούμε και αυτή την ανάγνωση. Που και να μην τις πιστεύεις, ακόμα δείχνουν μια τάση, αδερφέ. Κάτι γίνεται. Μην το συζητάτε. Ο κόσμος σήμερα δεν είναι τυχαίο ότι με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία βγαίνουν ή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην αγορά. Εγώ σας λέω στην αγορά, δηλαδή να πας στο σούπερ μάρκετ. Ναι, ναι. Έτσι, να πας στη Λαϊκή, να πας οπουδήποτε. Mm-hmm. Το βλέπεις, δηλαδή, όπου και να πας, αρχίζεις και ακούς αυτή τη βοή, την οργή ενός κόσμου, mm-hmm. ο οποίος σου λέει, αν με κορόιδεψες, αν με ενέπαιξες, αν μου φέρες να πληρώσω πανοπρίκια, αν τώρα χρωστάω 100 δισεκατομμύρια παραπάνω, αν μου πανηγυρίζεις και από πάνω και είσαι ευτυχής. Δεν το αντέχει. Εντάξει, αλλά σου λέει, μπήκαμε σε μια κανονικότητα, ρε παιδί μου, κάτσε. Δηλαδή, δεν θέλαμε να βγούμε στις αγορές. Δηλαδή, ακόμα αυτή η κριτική που λέτε, να τη δεχτεί κανείς. Να σου πει, έτσι είναι τα πράγματα, όντως έχουμε φορτωθεί, έχουμε κάνει, έχουμε δυσκολέψει το περιβάλλον. Αλλά προχωράει η χώρα, πάμε μπροστά. Μα η χώρα, το ερώτημα είναι, ποιο είναι το δυναμικό, ποιες είναι οι δυνατότητες της χώρας σήμερα. Οι δυνατότητες της χώρας σήμερα είναι μεγάλες. Θέλω εγώ να το πω και να το φωνάξω. Και εκεί καλλιεργούνται και οι προσδοκίες από τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως, γιατί οι αναπτυξιακές δυνατότητες αυτής της χώρας είναι μεγάλες. Mm-hmm. Πολλές από τις παθογένειες, λόγω των μεταρρυθμίσεων, έχουν αντιμετωπιστεί. Έτσι, λόγω της επιβολής, αν θέλετε, ορισμένων μεταρρυθμίσεων. Εάν αυτές οι μεταρρυθμίσεις προχωρήσουν και δεν χρησιμοποιηθεί η γνωστή λογική, παραδείγματος χάρη τώρα κάνουμε προσλήψεις στο δημόσιο, διότι όλο το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι κάνω προσλήψεις στο δημόσιο. Αλλά δώσω στην παραγωγική Ελλάδα τη δυνατότητα να βγει από αυτό το τούνελ, mm-hmm. θα δείτε ότι αυτή η χώρα μπορεί να πετάξει. Να βγει με αυτό το περιβάλλον, να βγει. Γιατί σας ρωτάνε και σας λένε, εντάξει, κάνετε αυτή την κριτική, λέτε αυτά που λέτε. Έχετε εναλλακτική. Αυτό να ρωτάει ο κόσμος. Μα βεβαίως. Μπορούν να μειωθούν αυτοί οι φόροι. Μπορεί να αλλάξει αυτό το περιβάλλον για τους επιχειρηματίες. Να μπορεί να έρθει κανένας επενδυτής και να βγάλει κέρδος. Γιατί ο επενδυτής δεν έρχεται για την ψυχή της μάνας. Μπορεί να αντέξουν εδώ οι δικοί μας. Αυτό είναι το θέμα επίσης. Τι σχέδιο έχετε λοιπόν σε αυτό, ρωτάει ο κόσμος. Να σας πω δύο παραδείγματα. Το ένα παράδειγμα και είναι. Και το λέγει η κυβέρνηση, ως μορφή. Τώρα δεν έχετε εναλλακτική. Ναι, έχουμε. Η μείωση των φόρων. Η μείωση των φόρων είναι υποχρεωτική αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να πάει μπροστά με αυτούς τους φόρους. Απλούστατο το λόγο, δεν θα γίνουν επενδύσεις. Μπορεί να ανοίξει κανένα μπαράκι, μπορεί να ανοίξει κανένα καφενείο. Αλλά παραγωγικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Μας αφήνουν οι ξένοι να μειώσουμε τους φόρους. Βεβαίως μας αφήνουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ξεκινήσουμε να αυξήσουμε και να μεγαλώσουμε το δημόσιο όπως συμβαίνει σήμερα. Είχατε τον κύριο Καρακατσούλη του Ποταμιού. Ναι, ναι, ναι. Ο άνθρωπος είναι από τους σοβαρότερους ανθρώπους που έχω δει. Και ξέρουν καλά το Εάν δείτε τι μετράνε. Τι μετράμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία ως σπατάλες πραγματικές, οι οποίες μπορούν να κοπούν και να κοπούν ταυτόχρονα οι φόροι. Δεύτερον, η γραφειοκρατία. Ήμουνα προχθές στο Καρπενήσι και μου διηγήθηκε ο Δήμαρχος Καρπενησίου τι χρειάζεται για να κάνει ένα έργο 9.000 ευρώ. Δηλαδή, 9.000 ευρώ. Ασύμβατο δηλαδή, ναι. Εντάξει, ένα τσιμέντο. Το οποίο όμως τσιμέντο πρέπει να γίνει γιατί αλλιώς πέφτει το βουνό, γιατί ξέρετε πώς είναι η Βρετανία, πέφτει το βουνό πάνω στο σπίτι της γιαγιάς. Λοιπόν, θέλει 6 μήνες και 12 χαρτιά. Mm-hmm. Πήγαινε, έλα, περιφερειακή διεύθυνση, για να φτιάξει το τυχείο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτή δεν είναι η Ελλάδα που μας αξίζει. Mm-hmm. Μπορεί αυτή η χώρα να πάει μπροστά, αλλά κάποιος πρέπει να ασχοληθεί με τη δουλειά του. Mm-hmm. Δηλαδή να κάνει δουλίτσα. Δουλίτσα, κανονική δουλίτσα, να στρωθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ και να λύσει προβλήματα. Αυτή η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση αυτό είναι άγνωστο θέμα. Πάντως και εσείς ως αντιπολίτευση, θα έλεγε κανείς ότι ασχολείστε με μικρότερα ζητήματα και με αντιπολίτευση
καταστροφική, θα έλεγε κανείς, και όχι δημιουργική. Εξεταστική κάθε μέρα. Ζητάτε και μια εξεταστική. Μία για τον Καμένο. Να δούμε τι έγινε με τον Καμένο. Μία άλλη εξεταστική για να δούμε τι έγινε το 2015. Που τα ζούμε, δεν τα βλέπουμε το Βαρουφάκι. Μας τα λέει ο άνθρωπος. Δεν έχει αφήσει και τίποτα όρθιο. Τα έχει πει όλα. Να το σχολιάσετε και αυτό. Αλλά λέω, γιατί επιμένετε τώρα σε αυτού του είδους την αντιπολίτευση και δεν βγαίνετε μπροστά να πείτε αυτά που λέτε τώρα. Mm-hmm. Τα παιδιά, εμείς έχουμε προτάσεις. Θα προχωρήσουμε έτσι σε αυτό το τομέα. Έτσι στον άλλον. Θα κάνουμε πράγματα, θα αλλάξουμε την Ελλάδα. Ο Κυριάκος, αυτό που έλεγε, θυμόσαστε τι είχε πει ο Καραμάνης στην επανίδρυση. Mm-hmm. Να αλλάξουμε τη χώρα στην πραγματικότητα. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως έκανε και πέρσι, mm-hmm. που παρουσίασε mm-hmm. το πρώτο πακέτο, θα παρουσιάσει το δεύτερο ακριβώς για την αλλαγή της χώρας. Αυτό το και το βάρος που πέφτει σε αυτό το δεύτερο πακέτο. Πέφτει στην οικονομία, mm-hmm. πέφτει στην παιδεία, mm-hmm. διότι η παιδεία περνάει αυτή τη στιγμή στα χαμηλά, αλλά mm-hmm. είναι το μείζον, είναι η μεγάλη επένδυση την οποία μπορεί να κάνει η χώρα, και πέφτει στους τομείς οι οποίοι πράγματι αγγίζουν τον κάθε Έλληνα πολίτη, όπως είναι η υγεία κτλ. Αυτό είναι το ένα. Mm-hmm. Γιατί ζητήσαμε? Εμείς ζητήσαμε δύο μόνο εξεταστικές. Δύο. Mm-hmm. Η μία εξεταστική είναι η εξεταστική στην οποία πρέπει επιτέλους να μάθουμε τι έγινε αυτό το περίφημο εξάμηνο, διότι το κόστος το πληρώνουμε. Ναι. Εάν είχε λήξει, κυρία Οικονόμου, δεν θα είχαμε ασχοληθεί. Έληξε. Ο ελληνικός λαός έκανε τις επιλογές του. Mm-hmm. Το πληρώνουμε όμως και το πληρώνουμε σήμερα. Ήταν επιλογές που κόστησαν. Κόστησαν προφανές, πάρα πολλά λεπτά. Mm-hmm. Δηλαδή κόστησαν σήμερα το υστέρημα του Έλληνα πολίτη. Mm-hmm. Άρα η λογική ότι με μία μονοκονδυλιά λέω ναι, με συγχωρείτε, έκανα λάθος, δεν μπορεί να ισχύσει. Mm-hmm. Οι πολιτικοί δίνουν λογαριασμό. Έτσι, δίνουν λογαριασμό και είναι υπεύθυνοι για τα αποτελέσματα. Ο λογαριασμός πολιτικά λένε πάντως από το ΣΥΡΙΖΑ, από την κυβέρνηση, ότι έχει πληρωθεί με τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Μόνο οπότε τελείωσαν λοιπόν. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 οι Έλληνες πολίτες δεν ξέραν τίποτα από αυτά. Mm. Έτσι. Έγιναν αρπακόλα εκλογές. Και προχώρησαν σε εκλογές χωρίς ο Έλληνας πολίτης να έχει την εικόνα του. Σήμερα λοιπόν την έχει. Άρα, πρώτο, μία εξεταστική γι' αυτό. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι η εξεταστική για τις παρεμβάσεις του κυρίου Καμένου στη δικαιοσύνη. Πριν πάτε σε αυτό, επειδή σας κατηγορούν ότι έχετε γίνει και χορηγός του Βαρουφάκη. Λέει μεγαλύτερος χορηγός, λέει η κυβέρνηση, για το βιβλίο του Βαρουφάκη από την Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει. Εμείς τη γνώμη μας για τον Βαρουφάκη την είπαμε έγκαιρα. Mm-hmm. Εγώ δεν προσωπικά την είπα σε όλους από τον Τσίπρα μέχρι κάτω. Τους αρμοδίους εκείνης της εποχής. Mm-hmm. Άρα, ας λέει, ο χορηγός του Βαρουφάκη είναι ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος επέλεξε τον κύριο Βαρουφάκη όταν του παρουσίασε το σχέδιο Β, άρα την εύκολη λύση, έχουμε σχέδιο και μπορούμε να λέμε στους Έλληνες ό,τι θέλουμε. Mm-hmm. Με αυτό το κριτήριο έγινε υπουργός οικονομικών ο κύριος Βαρουφάκης. Δεν περπατούσαμε εμείς με τον κύριο Βαρουφάκη στο Ζάπιο, μια μέρα περιπατούσα. Ο κύριος Τσίπρας περιπατούσε στο Ζάπιο και ούτω καθεξής. Το δεύτερο είναι η εξεταστική για τον κύριο Πάμε Καμένο. Σε αυτή την Γιατί? Ιστορία, ναι. Διότι εδώ πέρα εμφανίζεται εξωθεσμικά ένας υπουργός να κάνει ευθείες παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Να συζητάει με ισοβίτες, να ζητάει τις Παναγιά στα μάτια κτλ. Για να βοηθήσει τη δικαιοσύνη. Λέει, ναι. Εσάς σας ζήτησε κανένας να βοηθήσετε τη δικαιοσύνη? Ακόμα όχι. Ωραία. Ούτε εμένα μου έχει ζητήσει. Έχω υπάρξει υπουργός πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Δεν με έχει πάρει κανένας ισοβίτης τηλέφωνο. Κανένας. Ποτέ. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι ποτέ δυνατόν να παρουσιάζεται ο κύριος Καμένος να λέει αυτά που λέει και να μην εξεταστούν. Και σε τελική ανάλυση. Να σας πω κάτι, κύριε Οικονόμου. Όταν βγαίνεις και λες τα νταϊλίκια στη Βουλή και λες κάντε προανακριτική, κάντε μομφή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα. Πήγαινε να δεχθείς στην Εξεταστική Επιτροπή, να φανεί ότι δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς και από εκεί και πέρα με γεια σου, με χαρά σου. Αλλά η άρνηση να δεχθώ Εξεταστική Επιτροπή σημαίνει ότι κάτι φοβάμαι. Υπάρχει ενοχή. Η Νέα Δημοκρατία από την άλλη μεριά, όσες εξεταστικές πρότεινε η κυβέρνηση, όσες εξεταστικές για την υγεία, για τα μέσα ενημέρωσης, για τις εποχές, είπε βεβαίως τις ψηφίζουμε. Και τις έχουμε ψηφίσει όλες. Γιατί, όταν είσαι καθαρός, τι θες? Θέλεις, εάν υπάρχει κάποιος βρώμικος, να γλιτώσεις από αυτόν. Έτσι, είτε είναι στο κόμμα σου, είτε είναι κάπου αλλού. Αλλά εδώ μιλάμε για τον συγκυβερνήτη τώρα. Πώς θα γίνει αυτό που λέτε? Χωρίς αυτόν δεν υπάρχει κυβέρνηση. Και ο ίδιος με ένα σχεδόν ερωτικό τρόπο είπε προχθές ότι μην μας ενοχλείτε, θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος. Είτε το πάρεις απειλητικά είτε το πάρεις θετικά. Αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Δεν ξέρω, εγώ είμαι φανατικά ετερόφιλο άτομο, αλλά εν πάση περιπτώσει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, θεωρώ
ότι ο κύριος Τσίπρας έχει τη βασική ευθύνη. Δεν την έχει καν ο κύριος Καμένος. Ο κύριος Τσίπρας έκανε την επιλογή του κύριου Καμένου το Σεπτέμβριο. Ο κύριος Τσίπρας έχει δεχθεί από τον κύριο Καμένο αυτού του είδους τις λογικές. Και ο κύριος Τσίπρας θα πληρώσει και το τίμημα. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Ο κύριος Καμένος, κατά πάσα πιθανότητα. Μια χαρά του πάει στην ύπαρξη. Ναι. Ο κύριος Καμένος, κατά πάσα πιθανότητα, πολιτικά θα κλείσει αυτή είναι η αίσθησή μου, αλλά θα το δούμε. Μετά το τέλος, μετά τις εκλογές, λέτε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν θέλω να κάνω εγώ προβλέψεις. Μπορεί και να επιβιώσει ο άνθρωπος, με γεια του, με χαρά του. Αυτό το οποίο με τα βεβαιότητος μπορώ να πω είναι ότι σήμερα μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ το νερό έχει φτάσει μέχρι. Για τον κύριο Καμένο, λέτε. Διότι σου λένε, απλώς δεν μπορούν να το εκφράσουν. Ναι, σου λένε οι άνθρωποι, ρε παιδιά, εντάξει. Μέχρι πού θα πληρώνουμε εμείς αυτή τη λογική. Εν πάση περιπτώσει, αλλά βάζετε και εσείς πλάτη, κυρία Μπακογιάννη. Το λέω γενικότερα για την αντιπολίτευση, διότι σου λέει η κυβέρνηση, εγώ τα δεξιά μέτρα ο Καμένος κάνει στην άκρη, λέει δεν τα ψηφίζει, τα ψηφίζουν οι άλλοι. Τα αριστερά τα περνάω πάλι με τους άλλους, ας πούμε. Τέμενος π.χ. Σου λέει ο άλλος. Δεν το ψήφισε ο Καμένος, έκανε στην άκρη. Πήγατε εσείς, το ψηφίσατε. Βοηθάτε και εσείς, θέλω να πω, σε αυτή την κατεύθυνση. Στη μακροημέρευση. Ακούστε, εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε εκπτώσεις στις αρχές μας. Mm-hmm. Θα είμαστε, υπάρχει στην Κρήτη μια έκφραση που λέγεται θα είμαστε μπαραμπάκι. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θέλουμε. Και πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός από εμάς σήμερα περιμένει την υπευθυνότητα την οποία θέλει να δει και αύριο στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Η λογική ότι στην αντιπολίτευση κάνω τέρατα και μετά δηλώνω ένα λάθος, ζητάω συγγνώμη, λέω ότι είχα αυταπάτες ή είπα ξύπα, νομίζω ότι τελειώνει με τον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Η λογική του λαϊκισμού κλείνει σε αυτή τη χώρα. Πρώτη την ανοίξαμε, πρώτη την κλείνουμε. Ο κόσμος από εμάς σήμερα περιμένει σοβαρότητα. Δεν περιμένει ούτε να γυρίσουμε και να. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης βγήκε και δημόσια και κάλεσε τους ξένους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα. Mm-hmm. Πρωτίστως είναι Έλληνας πατριώτης και μετά είναι κομματάρχης. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Βλέπετε εξελίξεις. Αυτό πρέπει να είναι η αρχή της πολιτικής σήμερα. Πρέπει να δεν έχει κανένα νόημα. Σωστό είναι αυτό. Το να βγαίνουμε και να γίνουμε καμένοι εμείς. Δεν μπορούμε να γίνουμε καμένοι και δεν θέλουμε να γίνουμε καμένοι. Τι να κάνουμε τώρα. Βλέπετε εξελίξεις μπροστά μας πολιτικές. Γιατί κακά τα ψέματα η κυβέρνηση, πέρα από τα υπόλοιπα, κέρδισε και πολιτικό χρόνο με την έξοδο στις αγορές. Είναι η αλήθεια. Και αλλάζει το περιβάλλον και για την ίδια. Και εκλογικά σενάρια, διάφορα. Σκέφτεται και σενάρια με τα θέσει εκλογέ από εδώ, να τι πάει από εκεί, να τι φέρει παραπέρα. Πώς το βλέπετε εσείς όλο αυτό? Σας είχα πει πριν ότι είναι τρία τα θέματα τα οποία θα κάνει. Τώρα θα παίξει με τις εκλογές. Τώρα θα προσπαθήσει να αλλάζει ημερομηνίες εκλογών. Mm-hmm. Αυτό είναι το τρίτο θεσμικό παράπτωμα. Αυτό δεν το κάνει για πρώτη φορά, το είχε κάνει και ο Μακαρίτης ο Κουτσόγιωργας. Μετά όμως είχαμε κλείσει από αυτή την περίοδο. Είχαμε μπει σε μια περίοδο ομαλότητας των εκλογικών διαδικασιών, έστω και αν είχαμε έκτακτες εκλογές και όλα αυτά. Αλλά η λογική ήταν η λογική η οποία επικράτησε μετά το 90 της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ότι δεν αλλάζεις εκλογικούς νόμους παραμονές των εκλογών, δεν παίζεις με τις ημερομηνίες των εκλογών κτλ. Αυτό θα προσπαθήσει να το κάνει. Αλλά σας διαβεβαιώ, σήμερα όσα τερτύπια και να κάνει, όσες εκλογές και να προσπαθήσει να φέρει τρεις εκλογές μαζί, να κάνει δημοψήφισμα για το Σύνταγμα ή να κάνει ό,τι θέλετε τέτοιου είδους, δεν θα πιάσει. Ο ελληνικός λαός είναι πλέον πάρα πολύ συνειδητοποιημένος και ξέρει πολύ καλά με ποιους έχει να κάνει. Εσείς επειδή έχετε θητεύσει στο Δήμο Αθηναίων ως δήμαρχος, θέλω να μας σχολιάσετε και αυτή την περίφημη ιστορία της απλής αναλογικής δημοτικής εκλογής που θέλει να περάσει η κυβέρνηση. Αυτό θα βοηθήσει, κύριε Μπακογιάννη, θα δυσκολέψει τα πράγματα. Πώς θα λειτουργήσει κατά τη γνώμη σας? Δεν θα λειτουργήσει κανένας δήμος της χώρας. Mm-hmm. Κοιτάξτε, οι δήμοι πρέπει να γίνουν πάρα πολύ μεγάλοι, έτσι. Είναι ήδη μεγάλοι και ο στόχος θα ήταν κάποια στιγμή στην αυτοδιοίκηση να είχαμε μητροπολιτικούς δήμους. Πάνω απ' όλα με πόρους. Ναι, αλλά δεν το κάνετε. Τόσα χρόνια το λέτε και εσείς. Δεν το έχετε κάνει όμως ποτέ. Ούτε την Αθήνα δεν έχουμε κάνει. Έγιναν ορισμένα βήματα. Εγώ είμαι υπέρμαχος του Μητροπολιτικού Δήμου. Τα έχω πει χρόνια τώρα. Τα ξαναλέω. Η αυτοδιοίκηση λοιπόν πρέπει να γίνει. Πρώτον, αυτοδιοίκηση, γιατί σήμερα δεν είναι. Και δεύτερον, να έχει πόρους. Η Νέα Δημοκρατία έχει δεσμευτεί ότι ο ΕΝΦΙΑ, δηλαδή ο οποίος θα μειωθεί. Βεβαίως και θα προσαρμοστεί στις πραγματικές τιμές, αλλά πάντοτε θα υπάρχει φόρος περιουσίας, δηλαδή ακινήτου, θα είναι πόρος για τους δήμους. Αυτό θα τους δώσει μία ανεξαρτησία. Το είχε πει η προηγούμενη κυβέρνηση αυτό. Βεβαίως. Θέλει να το. Θα τους δώσει μία ανεξαρτησία πρωτίστως και δεύτερον θα τους δώσει και την ευθύνη διαχείρισης. Mm-hmm. Η ευθύνη διαχείρισης πόρων
προϋποθέτει ότι έχεις τη δυνατότητα να λειτουργήσεις με αποφάσεις πλειοψηφίας. Συνήθως στις δημοτικές αρχές πρέπει να σας πω ότι εγώ, ας πούμε, στο Δήμο Αθηναίων το 85% των αποφάσεων ήταν ομόφωνες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι. Διότι ο Δήμαρχος εκ των πραγμάτων από τη λογική του είναι συνεργάτης. Δηλαδή συνεργάζονται οι διάφορες πολιτικές δυνάμεις. Η απλή αναλογική τι θα κάνει. Θα φέρει παραδείγματος χάρη μεταβεβαιότητος το Χρυσαυγίτη μέσα στη Βουλή. Mm-hmm. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η πολιτική του Χρυσαυγίτη έχει άλλο στόχο από την πολιτική των υπόλοιπων δημοκρατικών κομμάτων. Άρα το μόνο πράγμα που θα πετύχουμε είναι την απόλυτη διάλυση. Τώρα τι συμβαίνει. Αυτό θα συμβεί και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Απλή αναλογική έχουμε. Έχει ψηφίσει η Βουλή τέλος πάντων. Στις μέθε επόμενες εκλογές θα έχουμε απλή αναλογική. Εκτός αν, όπως λέτε εσείς, γίνεται κυβέρνηση και το αλλάξετε. Βρείτε την πλειοψηφία και το αλλάξετε. Θα το αλλάξουμε. Μάλιστα. Και θα το αλλάξουμε διότι η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση. Διότι η λογική εδώ πέρα σήμερα που μιλάμε και σου λένε φταίει η Νέα Δημοκρατία η οποία διαφωνεί, φταίει ο θείος μου στο χωριό, mm-hmm. φταίει ο άλλος και δεν φταίει ποτέ η κυβέρνηση η οποία έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Για σκεφτείτε λιγάκι τι θα γίνει με την απλή αναλογική. Η χώρα δεν θα μπορεί να κυβερνηθεί. Το ίδιο ισχύει και για τους Δήμους. Μάλιστα. Θα μου πείτε, ενδιαφέρεται ο Δημότης σήμερα για το εκλογικό σύστημα. Όχι, αλλά πρέπει να το εξηγήσουμε. Επειδή πρέπει να το εξηγήσουμε, κυρία Μπακογιάννη, τι σημαίνει αυτό το εκλογικό σύστημα. Πρέπει να πείτε μια κουβέντα και για το μπάχαλο που στείνεται σχεδόν κάθε βράδυ στην Αθήνα. Και για την πρωτοβουλία του κύριου Καμίνη να κινηθεί νομικά. Αν και αυτό και είναι ένα νέο τρόπο πίεση στη δημόσια ζωή για τις ευθύνες που υπάρχουν. Mm-hmm. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω ξεκάθαρα. Πού το αποδίδετε σε αυτό το ξεχαρβάλαμα που έχει γίνει, να το πω έτσι. Εγώ θα σας πω ξεκάθαρα ότι η άποψή μου είναι ότι οι δήμαρχοι σε αυτή τη χώρα θα πρέπει να βγουν στα κεραμίδια. Δηλαδή, όταν λέμε να βγουν στα κεραμίδια, ορθώς ο κύριος Καμίνης έκανε αυτή την. Ο κύριος Καμίνης είναι χαμηλότερων τόνων από ότι είμαι εγώ. Εγώ, αν ήμουνα δήμαρχος Αθηναίων και γινόταν αυτά τα πράγματα στα Εξάρχεια, τρεις φορές γίνανε. Τρεις φορές επί των δικών μου ημερών. Και έγινε ο χαμός. Mm-hmm. Αυτή η λογική ότι από ταυτόχρονα του κυρίου Τόσκα απαγορεύω την εκδήλωση που έχει μία λογική των αστυνομικών. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα δίνω εντολή στην αστυνομία το βράδυ που καίγονται τα Εξάρχεια να μην κάνει τίποτα. Είναι ύβρις για την ελληνική αστυνομία mm-hmm. και είναι ύβρις για το ελληνικό κράτος. Mm-hmm. Και δεν είναι δυνατόν ο Δήμος Αθηναίων, οι άνθρωποι στο Δήμο Αθηναίων. Ξέρετε τι θα πει τη σήμερα ημέρα να είσαι ένα μαγαζί στην Ερμού, να πουλάς παπούτσια, να παλεύεις να πληρώσεις τις υποχρεώσεις σου, να παλεύεις να πληρώσεις τον νίκη σου και να σου έρθει 5.000 ευρώ η τζαμαρία την οποία την είχες πληρώσει mm-hmm. για να μπορέσεις να πουλήσεις τώρα το καλοκαίρι σε κάποιο τουρίστα. Και να μην σε αποζημιώνει και κανείς. Και να μην σε αποζημιώνει και να μην σε ασφαλίζει κιόλας. Mm-hmm. Διότι επειδή για τρομοκρατία mm-hmm. κάποιοι mm-hmm. από εμάς ξέρουν έτσι. Πόσο δύσκολο πράγμα είναι να ασφαλιστείς, δεν είναι αστείο. Mm-hmm. Δηλαδή και δεν τρέχει τίποτα. Και δεν νιώθει την κανείς, ανάγκη κανείς, να κανείς, απολογηθεί κάποιος και να πει «Παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ». Κάτι θα κάνω για να το επιδιορθώσω. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Και μου κάνει... Τελευταία φράση. Τελευταία φράση. Εγώ καλώ τους δημάρχους, πραγματικά, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, οι οποίες να είναι πρωτοβουλίες δραστικές. Ο κύριος Καμίνης έκανε το πρώτο βήμα, υπάρχουν και άλλα βήματα. Δεν υπάρχουν άβατα σε πόλεις δημοκρατικές. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπακογιάννη. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι. Στο Ιπανίδιν. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα μέσα.